Διαψεύδει το Υπουργείο Εσωτερικών σημερινό δημοσιεύμα τη εφημερίδα Φιλελεύθερο, σύμφωνα με το οποίο παραχωρήθηκε διαβατήριο τη Κυπριακή Δημοκρατία σε επενδυτή από το Βιετνάμ, και ενώ αυτό θελούσε υποκράτηση στην χώρα του. Ω ύποπτο για σοβαρή ποινική υπόθεση, το Υπουργείο Εσωτερικών διευκρινίζει ότι το υποαναφορά πρόσωπο δεν έχει πολιτογραφηθεί ω Κύπριο πολίτη. Πρόσθετα, το Υπουργικό Συμβούλιο στι 8 Οκτωβρίου 2021 αποφάσισε την ανάκληση τη πολιτογράφηση τη συζύγου και των παιδιών του που του παραχωρήθηκε στι 15 Μαου 2019. Η υπόθεση ανάκληση τη πολιτογράφηση τη οικογένεια βρίσκεται ενώπιον τη Ανεξάρτητη Επιτροπή Στέρηση Υπηκότητα. Σύμφωνα με πληροφορίε τη εφημερίδα, ο επενδυτή, όταν κλείθηκε ενώπιον των αρχών που εξέταζαν την αίτησή του, δήλωσε κόλλημα με την διαδικασία, ωστόσο να προχωρεί κανονικά. Ο Γενικό Εισαγγελέα Γιώργο Σαββίδη, με δήλωση στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, σημείωσε ότι και η συγκεκριμένη υπόθεση θα εξεταστεί ενδελεχώ. Όποια υπόθεση έρχεται ενώπιον μα, μελετάτε με την δέουσα προσοχή και η απόφασή μα διαβιβάζεται στι αρμόδιε αρχέ. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τη αστυνομία Χρήστο Ανδρέου, τέσσερι υποθέσει πολιτογραφήσεων βρίσκονται για οδηγίε ενώπιον τη νομική υπηρεσία, μεταξύ των οποίων και ο φάκελο που αφορά τι αποκαλύψει του Αλτζαζίρα. Αναμένεται η μελέτη των υποθέσεων αυτών συμπεριλαμβανομένη ε, από το Γενικό Εισαγγελέα για να δοθούν οι, οι, οι ανάλογε οδηγίε για τον παραπέρα χειρισμό. Άλλε δύο υποθέσει βρίσκονται στο τελικό στάδιο εξέταση και εντό των επόμενων ημερών θα διαβιβαστούν για οδηγίε στην νομική υπηρεσία. Ενώ πλέον των 100 υποθέσεων βρίσκονται για εξέταση ενώπιον του Τμήματο Ανιχνεύσεω Εγκλημάτων του Αρχηγείου Αστυνομία, με την ανακριτική ομάδα να έχει ενισχυθεί με 10 επιπλέον μέλη.